Η χρεοκοπία πολλών εταιριών στη Γερμανία συνεχίζεται. Καλώς τα δεχτήκανε και εδώ πέρα. Έτσι για να δούνε πώς είναι τα πράγματα και πώς ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα μας. Έτσι να μπουν και αυτοί σε έναν δρόμο πολύ δύσκολο, σε έναν δρόμο αβέβαιο, σε αχαρτογράφητα νερά. Οι χρεοκοπίες αυτές το πρώτο εξάμηνο του 2024 έχουν περάσει σε σύνολο όλες τις χρεοκοπίες προηγούμενων ετών. Είμαι ο Σωτήρης ο Μουζίδης, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου, να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Μείνετε μαζί μου, υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια που κάνω, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δυναμώσουμε και να γίνουμε περισσότεροι. Κάνω ό,τι μπορώ από εδώ, μαζεύω όσες πληροφορίες μου δίνετε και από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ο χρόνος για να μπορέσω να το κάνω, τις ταχυολογώ, τις βάζω σε μια σειρά, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου, τις εμπειρίες μου από εδώ, από τη Γερμανία, μια πλέον πολύ δύσκολη χώρα. Και όσοι έχετε ζήσει εδώ κατά το παρελθόν, να ξέρετε ότι δεν ισχύει τίποτα πλέον από όλα αυτά. Όπως και η Ελλάδα μας έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει και εδώ, παρόλο το ότι είναι μια μεγάλη οικονομία όπως λένε, αλλά τη μεγάλη οικονομία τη βλέπω μονάχα από τα συμφέροντα. Υπάρχουν συμφέροντα που την υποστηρίζουν, άρα ακόμα την κρατάνε. Κανονικά θα έπρεπε να τη χτυπήσουν όπως μας χτυπήσανε και εμάς. Αλλά εμείς είμαστε κάτι άλλο εκεί. Ας μείνουμε στα της Γερμανίας και ας μείνουμε στην παρότρινση που σας κάνω από εδώ να με βοηθήσετε με τη συμμετοχή σας στις εκπομπές μου, με την εγγραφή στο κανάλι, με ένα σχόλιο, με ένα like. Ακούμε Web Radio Ελληνάδικο με την καλύτερη ελληνική μουσική και μάλιστα, όπως έχω πει και άλλη φορά, από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο με το καλό, ετοιμάζουμε αυτή τη συνεργασία, την κάνουμε ακόμα πιο δυνατή με το Web Radio Ελληνάδικο. Πρέπει να συνεργαζόμαστε, πρέπει να είμαστε μαζί, ενωμένοι και δυνατοί, για να πετύχουμε κάτι τουλάχιστον στην προσωπική μας ζωή, στην προσωπική μας δική μας καθημερινότητα, την οποία δεν υπολογίζει κανένας. Εσείς τι περιμένετε δηλαδή, ότι οι μεγάλοι θα σκεφτούν εμάς, εμένα τον απλό άνθρωπο, εσένα που είσαι στη βιοπάλη, στο μεροκάματο, στη ζωή, στο άγχος, στη εργασία σου για να καταφέρεις να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και την οικογένειά σου, θα νοιαστούνε πιστεύετε για μας, που άμα πας να κάνεις παράπονα ή άμα πας να μιλήσεις σε ένα γραφείο ενός βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο, άσε που μπορεί να μην σε δεχτεί, το πιο πιθανό είναι να γράψει εκεί πέρα ο βοηθός, να πούμε ο παρατρεχάμενος που σας λέω το αίτημά σου και να πει μετά ο βουλευτής, ποιος είναι αυτός, Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος με έχει ζαλίσει να τον τακτοποιήσω και όλοι αυτοί που θέλουν να τους τακτοποιήσουμε, έτσι μας βλέπουν οι βουλευτές και στα βουλευτικά γραφεία. Είμαστε δηλαδή ένα τίποτα, είμαστε μονάχα να παρακαλάμε, ξέρουμε. Μπορεί να είμαστε και τεμπέλιδες για αυτούς, μπορεί να είμαστε και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όμως έτσι, και ενώ μπορούμε να το αποδείξουμε, δεν το αποδεικνύουμε. Δεν συγκεντρωνόμαστε, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε, δεν κουβεντιάζουμε και δεν κάνουμε συνεργασίες. Το βλέπω εγώ εδώ από τη δική μου καθημερινότητα στην Γερμανία, που οι πιο πολλοί πελάτες μου είναι ξένοι. Παρότι το κανάλι μου έχει 19.000 κόσμο εγγραφές, παρόλο το ότι οι περισσότεροι από αυτούς, να το πω έτσι, είσαστε και Γερμανία και Ελλάδα, μισή-μισή, παρόλα αυτά δεν μπορώ να συνεργαστώ ούτε με τους Έλληνες στη Γερμανία, ούτε με τους Έλληνες στην Ελλάδα, είτε σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως κάποιοι άλλοι κάνουν καλύτερες δουλειές. Ίσως κάποιοι άλλοι είναι πιο αποτελεσματικοί. Ίσως κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, ας μην το συνεχίσω. Όμως, αν κάποιος από εσάς πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στο ίντερνετ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ιστοσελίδες, κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων ή ακόμα και Speisekarte, να το πω έτσι εδώ στη Γερμανία, τιμοκαταλόγους δηλαδή, έχουμε και ένα κομμάτι με την ομάδα φτιάξαμε για να, με τους συνεργάτες μου για να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε γραφικά business κάρτες και όλα τα σχετικά για καταστήματα και μαγαζιά. Προσπαθούμε και εμείς όσο γίνεται να εξελισσόμαστε και όσο μπορούμε να προοδεύουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν εγώ λέω ότι τα καταφέρνω ίσα ίσα με το ζόρι, έτσι είναι. Ίσα ίσα με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα και εμείς εδώ πέρα. Μην νομίζετε ότι επειδή μπορεί κάποιος να έχει μια μεγάλη επιχείρηση, ότι είναι μεγάλος και τρανός, ούτε να νομίζετε ότι, ας πούμε, αν εσύ που με βλέπεις τώρα και έχεις ένα εστιατόριο και πουλάς, ξέρω εγώ, σουβλάκια, δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχεις και μεγάλη οικονομική άνεση.
Έτσι δεν είναι ικανό λάθος. Και πολλοί εστιατόρες, μάλιστα ξέρω, ότι προσπαθούν να λειτουργούν τα εστιατόρια τους όταν πάνε διακοπές 15 μέρες, 20 στην Ελλάδα. Να μην κλείνουν το μαγαζί, γιατί όταν επιστρέφουν είναι διπλάσια τα έξοδα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν μας παίζει πολύ η κατάσταση. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο εδώ, κατά της Γερμανίας, όπως το κάνουμε πάντα, όταν υπάρχουν συγκλονιστικά νέα, συγκλονιστικές ειδήσεις. Σας το είχα πει και πέρυσι και πρόπερσι, αλλά κανείς δεν μου έδωσε σημασία. Με κοροϊδέψατε και με ειρωνευτήκατε. Και κάποιοι από εσάς μάλιστα φάγατε και μπαν και δεν ξανασχολιάζετε στο κανάλι, γιατί είστε ήρωνες. Αν δεν σου αρέσει το κανάλι εδώ πέρα, πήγαινε, φύγε αλλού. Αν δεν σου αρέσουν οι απόψεις μου, οι σκέψεις μου, πήγαινε αλλού. Δεν σε κάλεσα να έρθεις εγώ εδώ, ούτε υποδείξεις να μου κάνεις πώς να το φτιάξω έτσι και πώς να το φτιάξω αλλιώς. Εσύ ήρθες σε μένα. Αφού λοιπόν δεν σου αρέσει, φεύγεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Απλά και μόνο ψυχολογικά να νιώσεις και εσύ όμορφα και να πεις: α, του την είπα. Α, τον άχρηστο, τον άσχετο, τον έτσι και τον αλλιώς. Αυτό θέλεις. Να μπορέσεις το εγώ σου να ικανοποιήσεις την εγωπάθεια, τον εγωκεντρικό σου να ικανοποιήσεις την ξερολίαση, ότι τα ξέρεις όλα, να ικανοποιήσεις και εγώ δεν ξέρω τι. Αν το ικανοποιήθηκες, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό στα θετικά του δικού μου του καναλιού, είπε ο γιατρός, να σου λέω πάντα ναι. Το μεγάλο κύμα λοιπόν χρεοκοπήσεων που ξεκίνησε τα τελευταία 10 χρόνια στη Γερμανία και αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο. Φτάσαμε λοιπόν στο 2024. Η πιστωτική εταιρεία Creditreform, λοιπόν εδώ πέρα, κατέγραψε περισσότερες πτωχεύσεις εταιριών το πρώτο εξάμηνο του έτος από ό,τι σε σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή όσες εταιρείες κλείσανε μέσα σε 10 χρόνια, κλείσανε σε 6 μήνες το 2024. Και όταν εγώ το έλεγα και πέρυσι και πρόπερσι ότι έχουμε κλεισίματα εταιριών, χώρια από το Γκαλερί Καουφχοφ, Κάστατ και κάποιες άλλες που τις ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε βιομηχανικές εταιρείες, σε εταιρείες επιχειρήσεις εμπορίου, λιανεμπορίου, χοντρικής. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει η δυναμική της αφαιρεγκιότητας αυτών των επιχειρήσεων όλο και μεγαλώνει. Έχει αυξηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βελτιωθεί η κατάσταση για αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουν κλείσει 11.000 μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από την αρχή της χρονιάς και μέχρι τέλος δεν ξέρουμε πλέον πού θα φτάσει αυτή η ειδική. Ειδικοί, αυτοί οι επιστήμονες, αυτοί που τα ξέρουν όλα και πρέπει να τους ακούμε, δεν έχουν θέσει κάποιο όριο πτωχεύσεων αν αυτές στο τέλος της χρονιάς θα φτάσουν τις 16, 18 ή και 20.000 μέχρι δηλαδή το τέλος του 24. Και θα κάνουμε και άλλη εκπομπή στο τέλος του 24 και θα σας μιλάω για αυτήν εδώ πέρα, ότι το κύμα των πτωχεύσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα θα μου πεις τι φταίει. Εδώ πέρα οι ειδικοί λένε ότι φταίει η ασθενής οικονομική ανάπτυξη που υπάρχει στη Γερμανία σε συνδυασμό με το πάρα πολύ υψηλό κόστος και ζωής αλλά και πρώτων υλικών που χρησιμοποιούν στις εργασίες τους οι συνάνθρωποι μας και επιχειρήσεις. Η απότομη αύξηση λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτό, να δούμε εταιρείες να κλείνουν στη Γερμανία και να μένει κόσμος άνεργος. Από αυτές τις 11.000 πτωχεύσεις που έχουν γίνει μέσα σε 6 μήνες, δεν έχουν βοηθήσει καθόλου και στα ποσοστά αυτά που λένε τα νούμερα της στατιστικής, καθότι όλοι αυτοί πηγαίνουν στην ανεργία. Job Center, Bundesagentur για αρχή και Job Center στη συνέχεια. Ο Θεός να σε φυλάξει πλέον μακριά από αυτούς τους οργανισμούς πρόνοιας εδώ πέρα στη Γερμανία. Οι εταιρείες λοιπόν, προσέξτε τώρα, συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στις επιπτώσεις της ύφεσης του 23, της συνεχιζόμενης κρίσης και την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη που υπάρχει φέτος. Αγκομαχή, κόλλησα τώρα λιγάκι. Τέλος πάντων, η γερμανική οικονομία είναι σαν τον μαραθωνοδρόμο που μείνανε ακόμα 5 χιλιόμετρα και έχει βγάλει τη γλώσσα μέχρι τα γόνατα. Κάπως έτσι είναι η γερμανική οικονομική λοιπόν ανάπτυξη για το 2024, λέει ο Patrick Ludwig
Hunch, λοιπόν, κάπως έτσι το λένε τον Patrick, να το πω έτσι, επικεφαλής της οικονομικής έρευνας που έκανε το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα Creditor Form. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί, έτσι, σπάνε, όπως λέει ο κύριος αυτός, το λαιμό των επιχειρήσεων. Οπότε πάνε σε μεγάλο δανεισμό, δεν ανταποκρίνονται, πάμε σε φερεγγιότητα, και εδώ στη Γερμανία, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει εδώ πέρα χρωστάω 500 εκατομμύρια, δώσε μου 1 εκατομμύριο να ξεπληρώσω τα 500 και να επενδύσω τα άλλα. Ή ξέρω εγώ, δώσε μου για να βουλώσω άλλη τρύπα και το 1 γίνεται 2 εκατομμύρια και μετά γίνονται 3, 4 και 5. Εδώ αν σε λίγους μήνες δεν τα καταφέρεις, μπαίνεις σε ειδικό καθεστώς. Δεν σε αφήνουν έτσι οι Γερμανοί να δανείζεσαι. Ούτε υπάρχει συστηματάκι που είναι κάτω στην Ελλάδα. Μη μου πείτε τώρα ποιο συστηματάκι κάτω στην Ελλάδα. Ένα είναι το συστηματάκι που παίζουμε στην Ελλάδα. Ένα χ δύο. Και όλες οι παραλλαγές είναι γνωστές. Έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δυστυχώς, γι' αυτό κρατήσαμε εκεί πέρα που κρατήσαμε. Ο φίλος του φίλου και η φίλη της αυτής. Λοιπόν, η ζημιά που υπάρχει είναι τόσο υψηλή που υπολογίζεται ότι πάρα πολλές απαιτήσεις σε προμηθευτές, δανειστές και επιχειρήσεις κοινωνικής ασφάλισης είναι όλα επισφαλής, έτσι. Θα φτάσουν τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι, και θα έχουν δηλαδή 6 δισεκατομμύρια περισσότερα από το προηγούμενο χρόνο, το 2023, και έχουμε μέσα 24, φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες μπαίνει Ιούλιος. Λοιπόν, τα νούμερα, θα μου πείτε νούμερα, όλοι νούμερα είμαστε και για αυτούς νούμερα είμαστε, αλλά αυτά τα νούμερα στατιστικής δείχνουν, και τα λουκέτα που μπαίνουν βέβαια, ότι δεν πηγαίνουμε καλά. Θα πιεστούν και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πιεστούν και η πρόνοια, θα πιεστεί και το κράτος, καθότι θα έχει λιγότερα έσοδα. Δεν είναι καλό να κλείνουν επιχειρήσεις. Είναι καλό ο ανταγωνισμός, αλλά ο υγιής ανταγωνισμός. Και όχι ως εξ επί τούτου, δηλαδή επιθετικός ανταγωνισμός, να κλείσει ο άλλος για να πάρω εγώ την πελατεία του. Οι αριθμοί λοιπόν των θέσεων εργασίας, όπως λέει ο κύριος αυτός, αλλά και το άρθρο που βρήκα και εντόπισα στη Welt, ό,τι σας λέω δεν κατεβαίνουν από την κούτρα μου, γιατί παίρνω και τέτοια μηνύματα. Ό,τι σας λέω έτσι είναι, μπείτε και εσείς και ψάξτε να δείτε αν το άρθρο ή αυτά που σας λέω ισχύουν ή όχι. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας κινδυνεύουν τόσο πολύ, έχει αυξηθεί τόσο πολύ, κατά 6,4%, και μιλάμε ότι 133.000 άνθρωποι περίπου δεν θα έχουν εργασία. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, φίλες και φίλοι. 133.000 άνθρωποι, για φανταστείτε, άμα βάλεις παιδιά, άμα βάλεις γυναίκες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν δανειστεί, από ό,τι φαίνεται, όλοι αυτοί, έτσι, αυτοκίνητο, σπίτι, άλλα έξοδα, έτσι. Υπάρχουν και εδώ πέρα στη Γερμανία δάνεια. Εδώ πέρα δάνειο για μένα παίρνει και για ένα κινητό να αγοράσεις. Ακόμα και για ένα, ξέρω εγώ, για ένα πλυντήριο 500 ευρώ, λέμε τώρα, μπορείς να πάρεις δάνειο. Τα πάντα δάνειο, δάνειο, δάνειο. Τα δόντια σου, στο γιατρό σου, το πόδι σου, το παιδί σου, το φροντιστήριό του, ξέρω εγώ, δάνειο. Ζούμε με δάνειο, ζούμε με δανεικά, θα το έλεγα. Και άμα χάσεις τη δουλειά σου, δεν εξυπηρετεί αυτό σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι οι επιπτώσεις, λοιπόν, πάμε μετά να δούμε. Ότι οι επιπτώσεις μιας χρεοκοπίας σε κάποια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από ότι σε μια παλιότερη εποχή. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για να μείνεις άνεργος. Δηλαδή λένε ότι είναι τόσο πολύ διαφορετικά τώρα τα πράγματα που σε σχέση με την παγκόσμια κρίση, λέει, του 2009, έτσι, τώρα είναι 10 φορές χειρότερα. Αλλά τι μας λέει αυτός ο φίλος μας, ο αναλυτής, ο επιστήμονας, ο ειδικός που έκανε την έρευνα για την επιχείρηση, για το Ινστιτούτο αυτό το χρηματοοικονομικό, ο ειδικός Hunch, έτσι, δηλαδή και Hunt και Sh, και μην μιλάς δηλαδή, ότι το 2009 τώρα είναι χειρότερα. Ποιος την έφαγε το 9, το 10 και το 11, ποιος την έφαγε, φίλε Hunch, ποιος την έφαγε? Ποιος την έφαγε το 2009, 10, 11 και φύγανε 600.000 Έλληνες για να πάνε να ζήσουν αλλού τις οικογένειές τους?
να βιοποριστούν αλλού, γιατί η χώρα μας δεν μπορούσε να τους στρέψει όλους. Ούτε και τώρα μπορεί. Και απορώ πως ζούμε. Ζούμε όμως άμαθα μας τα χάλια. Ζούμε σαν τις φαβέλες εκεί πέρα κάτω στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει. Παρά μονάχα εγώ και εσύ το πάρουμε απόφαση να κάνουμε κάτι. Να έρθουμε πιο κοντά. Να ενωθούμε. Να συνεργαστούμε. Να μιλήσουμε ο ένας τον άλλον και όχι πίσω από την πλάτη. Α, πάω σε αυτό το σωτήρι μου, ωραία. Α, πάω στο Ιουσούφ, στο Μοχάμεντ, στο Μαχμούτ να πούμε, να μου το κάνει πιο φθηνά. Έτσι, φάτινα λοιπόν τώρα. Πάνε στο Μαχμούτ να σου κάνει τη χαζοδουλειά. Γιατί μου έχω δει και αυτά με τα μάτια μου. Χαζοδουλειές από Έλληνες πελάτες που φύγανε και πήγανε σε Τούρκους. Να πάτε εκεί πέρα, ρε, στο Μαχμούτ, στο Χαμούτ και στον Αλαχαμαχαντάτ να πούμε. Να κάνετε δουλειές. Και μην κάνετε με τον Έλληνα. Δεν σας θέλω. Και έρχονται μετά όλοι αυτοί να μας κάνουν τους έξυπνους. Όλοι αυτοί, ο κάθε Hans από την τάδε εταιρεία και ο κάθε να πούμε και εγώ δεν ξέρω τι, να μας πούν ότι τώρα είναι πιο δύσκολα από ότι το 9. Αλλά το 9, το 10 και το 11 άλλος πλήρωσε την υφή για να σωθείτε τώρα εσείς όλοι εδώ που και εμείς είμαστε εδώ πέρα. Και εγώ είμαι εδώ στη Γερμανία και πληρώνω και τους φόρους μου, πληρώνω και τα αυτά μου, πληρώνω και τα έξοδά μου. Δεν χρωστάω δεκάρα τσακιστήρα κερατάδες. Γι' αυτό είμαι εδώ και μιλάω. Γι' αυτό έφυγα από κάτω και ήρθα εδώ και το λέω και με ένταση φωνής για να τα βγάλω πέρα. Και εδώ ρε κερατάδες δεν χρωστάω κανέναν. Ψάξτε, κάντε ό,τι θέλετε. Την εφορία μου, τις τράπεζές μου, τους λογαριασμούς μου. Δεν χρωστάω κανέναν. Και κάνω τον αγώνα μαζί με την σύζυγό μου και να μεγαλώσουμε τα δυο μας τα παιδιά και να τους κάνουμε ανθρώπους για να τους βγάλουμε στην κοινωνία και όχι να τους βγάλουμε εξαρτήματα που λέγει και ένα τραγούδι παλιό τραγούδι Βιτάλη νομίζω το έλεγε, θυμίστε μου, εντάξει, δεν παράγουμε εξαρτήματα, παράγουμε ανθρώπους στην κοινωνία με ήθος και αξίες. Έτσι προσπαθώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και κάναμε τον αγώνα μας γιατί δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε, σχολείο, επηρεασμούς, κινητά. Οι μισοί είναι χωρισμένοι γονείς. Έχουν την κυδαιμονία μια ο ένας και μια ο άλλος. Βλέπετε, είναι το... ζούμε σε μοντέρνες εποχές τώρα. Λοιπόν, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιεστική. Και μεγαλώνουν τα παιδιά διαφορετικά. Ανοίγουν τηλεόραση. Τι τηλεόραση να ανοίξεις? Την έχω καταργήσει την τηλεόραση. Τηλεόραση έχω, αλλά δεν βλέπουμε τηλεόραση. Στο YouTube, αγαπημένες εκπομπούλες από ανθρώπους με μεράκι. Από δημιουργούς που κάθονται, αφαιρώνουν το χρόνο τους και τους βάζουμε και ένα like, γράφουμε και ένα σχόλιο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να δούμε τα αθλητικά μας, κάνουμε ποδόσφαιρο, κάνουμε μπασκετάκι, για να μπορέσουμε λιγάκι να ξεφύγουμε. Ή να παίξουμε μπαλίτσα, να πάμε στην εκκλησία, να ενισχύσουμε συλλόγους, ελληνικούς συλλόγους. Και ναι, εγώ θα πάω. Θα πάω και θα φάω σε μαγαζί που δεν γουστάρω. Θα πάω και θα αγοράσω ελληνικά προϊόντα από μαγαζί που δεν γουστάρω, γιατί μου πάνε ψέματα, αλλά εγώ είμαι εκεί να πάω να ψωνίσω. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε δίκαιοι. Έχουμε μάθει να είμαστε άδικοι, αχάριστοι και κατά προέκταση ανίκανοι. Ανάγωγοι και κατά προέκταση να συνεχίσω. Ας το καλύτερα, Σωτήρη. Μην συνεχίσεις. Αυτά είναι φίλες και φίλοι. Και σας λέω πάρα πολλές φορές από εδώ. Δεν αφορά εμάς αυτό που γίνεται έξω. Πόλεμοι, συμφωνίες, διαφωνίες, διάφορες συνθήκες, διάφορες ομιλίες, ραντεβού, επιχειρηματίες, πολιτικοί. Ρε, στα παλιά μας τα παπούτσια, ρε. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Αυτό που μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει και εμένα από εδώ είναι η προσωπική μας εξέλιξη. Προσωπικά ο καθένας μας να βρει τον καλύτερό του εαυτό και όχι τον χιμπατζίδικο εαυτό και να κάνει τον ουρακοτάγκο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη βαριά ύλη που αναγκαστήκαμε. Υποχρεωθήκαμε να ζήσουμε για να εξελιχθούμε από εδώ και να πάμε να συναντήσουμε το δημιουργό μας. Να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Από εδώ είναι ένα πέρασμα. Αν νομίζεις ότι από εδώ πέρα ό,τι φας, ό,τι πιείς και ό,τι και τα λοιπά μπλα 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 που λέγε η γιαγιάκα μου. Λοιπόν, είμαστε και σκόνη μετά και τελειώσαμε. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Θα το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Εδώ ήρθαμε για να εκπαιδευτούμε, να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε. Να βρούμε το καλύτερο εαυτό μας. Να είμαστε άνθρωποι. Να είμαστε νοήμοντα όντα. Νοήμοντα. Νοημοσύνη. Ποιος έχει νοημοσύνη? Ποιος έχει νοημοσύνη, δηλαδή, για να τη βρούμε εμείς, να το πω και έτσι. Μόνο νοημοσύνη δεν έχουμε. Ξέρουμε μόνο να βρίζουμε, να την λέμε, να χώνουμε, να λέμε όλα είναι μασόνι. Έτσι. Όλα είναι
σιωνιστές, όλοι είναι έτσι, όλοι τα παίρνουν και αφού όλοι τα παίρνουν και όλοι είναι έτσι, α, να είμαι και εγώ το ίδιο. Άρα λοιπόν δεν ξεχωρίζει, να το πω έτσι, η ήρα από το στάρι, έτσι δεν είναι? Είσαι και εσύ μέσα μέρος του προβλήματος, αν είναι έτσι. Όπως είχε πει εκείνος ο Σκοπιάνο Ούγκρος, κόλλησα λίγο, Σόρος. Όπως λοιπόν αυτός είχε πει σε μία, υπάρχει στο YouTube, σε συνέντευξή του, ψάξτε να το βρείτε, που είχε πει ότι αν δεν το έκανα εγώ τότε, δεν κατέδιδα τους δικούς μου, θα το έκανε κάποιος άλλος. Έτσι το είπε. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Έτσι είμαστε. Άμα δεν τα βουτήξω εγώ, θα τα βουτήξει κάποιος άλλος. Άμα δεν σε καρφώσω εσένα, τότε θα σε καρφώσει κάποιος άλλος. Γι' αυτό και η εφορία στην Ελλάδα έβγαλε μπόνους και λέει, κάρφωσε τον αυτόν που δεν φορολογείται, έτσι, να πάρεις μπόνους. Ρουφιανιά δηλαδή. Καρφή, ξέρετε κάτι, τη ρουφιανιά, δηλαδή επειδή ό,τι και να ήμασταν, το ρουφιάνο και το καρφί, τα παλιότερα χρόνια ακόμα και στην Ελλάδα τους κυνηγούσανε. Είναι όπως τώρα στο ποδόσφαιρο που βλέπουμε να τραβάει τη φανέλα ο άλλος. Στα παλιότερα χρόνια που λέτε διάφοροι ή κάποιοι, το ποδόσφαιρο ήταν αντρικό άθλημα. Ήσουν μονομαχία στήθος με στήθος για να του πάρεις την μπάλα και όχι να τραβήξεις φανέλα. Μάθαμε τώρα στρατηγικά φάουλ, το κάνει το φάουλ στο κέντρο να κόψει αντεπίθεση. Πάρε κόκκινη, ούτε καν κίτρινη. Λοιπόν, αυτές οι πονηριές και στην καθημερινή μας ζωή δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Εσείς βλέπετε να έχουν οδηγήσει πουθενά όλες αυτές οι κουτοπονηριές? Και μετά λέμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Πώς να βελτιωθούν τα πράγματα? Πώς θα βελτιωθούν? Ακόμα και ο Θεός να κατέβει κάτω, δεν θα τον πιστέψεις. Ακόμα και ένας καλός πολιτικός να βγει, έτσι, να υπάρχει ένας ωραίος άνθρωπος, εξηγημένος, έτσι, που θα μαζεύει κόσμο, δεν θα τον πιστέψεις. Α, όλοι το ίδιο είναι. Όλοι το ίδιο είναι. Αυτό το πράγμα δεν λες. Τώρα, όποιο κόμμα και να γίνει τώρα, εγώ δεν σου λέω για τον Κασιδιάρη ή για άλλα κόμματα, έτσι, όποιο κόμμα τώρα με έναν σοβαρό άνθρωπο να ξεκινήσει, όλοι μα όλοι θα πείτε, σαν τους άλλους είναι. Το έχεις πάρει απόφαση. Έχεις προδικάσει το αποτέλεσμα. Ότι όλοι είναι χάλια. Καλή κακή δηλαδή. Ενώ εσύ, εσύ είσαι άρχοντα, είσαι ωραίος να πούμε. Είσαι δίκαιος, ηθικός. Δεν κάνεις μαλαγανιές. Ούτε εσύ ούτε οι άλλοι. Έτσι μην μιλάμε μονάχα για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αλλάξαν τα χρόνια που ξέρατε τώρα. Εμείς είμαστε καλοί, ηθικοί, είμαστε δίκαιοι, εμείς τους αγαπάμε όλους. Πω, αυτός ο Κώστας, αυτός ο Γιάννης, ναι η Μαρία, ναι, άκουσε το άλλο, ναι το άλλο. Ο Λίτρας, ο δικηγόρος αυτός με την γυναίκα του εκεί πέρα, μας έχουν ζαλίσει μια εβδομάδα τώρα. Ναι, πόσα τις έριξε, 30 χαστούκια, 22 χαστούκια, πόσα στο δεξί και πόσα στο αριστερό. Έχω απορία, αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, γράψε μου κάτω σχόλια γιατί έχω χάσει λίγο τα επεισόδια, πόσα έφαγε δεξί και πόσα έφαγε αριστερά. Και όπως λέτε, με χρωστούμενα, με σούπερ κάρ αυτοκίνητα, με ξέρω εγώ. Αυτή είναι η κοινωνία. Έτσι μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας. Μέσα σε αυτό το βόθρο, χωρίς ηθική, χωρίς ήθος, χωρίς δικαιοσύνη. Ναι, δικαιοσύνη από όλες τις απόψεις. Πέστε μου, τι κάθομαι να βρω και τι να κάθομαι να ασχοληθώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προβληματίζω το κανάλι μου, σας λέω καθημερινά. Πάντα υπάρχουν καθημερινά στη Γερμανία σημαντικά άρθρα που πρέπει να τα ψάξεις για να τα βρεις, που λένε την αλήθεια ότι και εδώ δεν πηγαίνουμε καλά. Η μετανάστευση θα πρέπει να τη σταματήσουμε πλέον, γιατί είμαι ένα κανάλι που ξεκίνησα έτσι και συνεχώς δίνω πληροφορία τη μετανάστευση, αλλά πρέπει να βρω τον τρόπο τώρα, αφού σας είπα και τη μετανάστευση από την Ελλάδα στη Γερμανία, να βρω έναν τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Και ο μόνος τρόπος για να γυρίσουμε πίσω και να βοηθήσουμε τη χώρα μας είναι να ενωθούμε, να συνεργαστούμε, να έχουμε σεβασμό ο ένας τον άλλον, από τη γειτονιά μας, από το συγγενή μας, από το ίδιο μας το σπίτι, στα ίδια μας τα παιδιά, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να προχωράμε μπροστά. Άμα περιμένεις έναν πολιτικό να σε σώσει, αν περιμένεις έναν επιχειρηματία να σε πάρει στη δουλειά του και να πει ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, η Μαρία, το Μαριό, πάρε μισθό 5.000, πάρε να έχεις, άμα περιμένεις αυτόν τον επιχειρηματία, άστα να πάνε. Λοιπόν, οπότε, πολιτικό, επιχειρηματία, δήμαρχο ή μπορεί κανέναν άλλον τοξικό άνθρωπο να ελπίζεις ότι κάτι θα κάνει για σένα ή ξέρω εγώ να κατέβει ο ίδιος ο Θεός κάτω
είσαι βαριά γελασμένος. Σαν να είσαι μέσα σε μια γυάλα και να περιμένεις από πάνω να σου δώσουν το φαγητό όταν την ίδια στιγμή κάτω στη γυάλα υπάρχει φαγητό. Αλλά εσύ κοιτάζεις πάντα και περιμένεις να σε ταΐσουνε. Έτοιμο. Έτοιμο, κανείς δεν προχώρησε μπροστά. Αν δεν πάρουμε πρωτοβουλίες και αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, εμείς να λύσουμε πρώτα τα δικά μας τα εσώψυχα θέματα που έχουμε, φίλες και φίλοι. Όλοι έχουμε και εγώ έχω, έτσι για να, όπως λέμε στην κουβέντα. Αν δεν τα λύσουμε, δεν θα προχωρήσουμε μπροστά και θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι όσο ήλιο και να έχει έξω. Θα τα βλέπεις όλα μαύρα, έτσι δεν είναι? Όταν έχεις κάτι που σε απασχολεί, τα βλέπεις όλα μαύρα. Και ας έχει έξω λιακάδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Να βρούμε το καλύτερο μας σε αυτό. Να κάνουμε την προσευχή μας στο Θεό. Να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Να νιώσουμε όλα, να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε, να συμπονέσουμε, να σεβαστούμε και να κατανοήσουμε. Απλά πράγματα δεν χρειάζεται να στα πει κανένας Άγιος ή κανένας, ξέρω εγώ, ηδήμων της δημοσιογραφίας. Απλά καθημερινά πράγματα που τα έχουμε όλοι μας ανάγκη. Έχουμε όλοι ανάγκη μια καλή κουβέντα, ένα χάδι, μια καλή μέρα, μια ευγενική, να το πω έτσι, μια συνεργασία. Όλοι το έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν από κάτω, αν θέλετε, γράψτε μου για ο Σωτήρη από την Αυστραλία, που μου έχει γράψει κάποια από την Αυστραλία. Αχ, ξέχασα το όνομα. Την άλλη φορά θα τα μαζέψω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και θα τα αναρτήσω. Ποιοι μου είπανε καλημέρες, καλησπέρες και γεια ο Σωτήρη από διάφορα μέρη του κόσμου. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Γεροί και δυνατοί πρέπει να είμαστε. Προσέξτε, γεροί και δυνατοί. Αν είσαι γερός και δυνατός, και αγάπη έχεις και υγεία έχεις. Αλλά αν είσαι αδύναμος, δεν έχεις τίποτα. Ούτε υγεία, ούτε οικονομικές δυνατότητες. Πάμε λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα αυτά και πάμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, μέχρι την επόμενη εκπομπή της Παρασκευής, εκτός κι αν κάτι προκύψει και τα πούμε νωρίτερα. Γεια και χαρά.